Μετά από καιρό, από το Φεβράρι, επιστρέφουμε στο γήπεδο με την εθνική ομάδα, όπου γίνεται μια προσπάθεια σε νεκρή περίοδο ουσιαστικά να προετοιμάσουμε την ομάδα για το παιχνίδι της 1ης Ιουλίου με το Λουξεμβούργο. Σίγουρα δεν είναι τα ίδια δεδομένα ούτε από πλευράς κλίσης, ούτε από πλευράς του naturalizé μας παίχτη, ούτε από πλευράς αγωνιστικής περίοδου και αγωνιστικού ρυθμού που είχαν οι παίχτες. Φυσικά αυτό ισχύει και για τους αντιπάλους, αλλά όσο αφορά το δικό μας το κομμάτι, έχουμε σίγουρα αρκετά νέα παιδιά, όπως τον Βίκτορα Ιερονιμίδη, Στέφανο Ηλιάδη, Ραφαήλ Ελευθερίου, στο Παναγιώτου, που μπαίνουν να αντικαταστήσουν κάποιους άλλους νεότερους που λείπουν για οποιοδήποτε λόγο, είτε τραυματισμό είτε σπουδές. Παιδιά τα οποία θέλαμε από την αρχή της χρονιάς να δούμε, ειδικά ή της Αμερικής, και μας δίνεται ευκαιρία να περάσουν και αυτοί από την εθνική ομάδα, όπως θεωρώ πέρασαν σχεδόν όλοι άνω των 18 που έπρεπε να περάσουν, που είναι σημαντικό στα πλαίσια της ανανέωσης και της διάδοχης κατάστασης της εθνικής ομάδας. Είμαστε ευχαριστημένοι από τις πρώτες δύο μέρες με τη λογική ότι τα παιδιά δείχνουν διάθεση, συγκέντρωση στο τι κάνουμε. Έχουμε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού για να πάμε στο αγωνιστικό όσον αφορά και τον αντίπαλο του Λουξεμβούργου, αλλά και το ότι ο Anthony King δεν θα είναι μαζί μας, θα είναι ο Tyrell Biggs, ένας παίκτης σε διαφορετική θέση που αλλάζει τα αγωνιστικά πλάνα. Οπότε καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτό και, επαναλαμβάνω, καλούμαστε να το κάνουμε σε μια αγωνιστική περίοδο που θέλει περισσότερο χρόνο, διάθεση και αφοσίωση. Κλείνει ένας κύκλος της πρώτης φάσης των προκριματικών του 2021, του Ευρωμπάσκετ του 2021, όπου η ομάδα πιστεύω ότι και με τα προβλήματα αρκετών απουσιών και τραυματισμών, όπως του Βίκτορα Ιωρνινίδη, Νίκου Στυλιανού, αλλαγές Αμερικανών κτλ., που με όλα τα δεδομένα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι έχει παραχθεί έργο από όλους μας παίχτες και προμονητικό τίμη, έτσι ώστε να έρθει ένα 2-1, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα με νίκη, πιθανόν με διαφορά, πιθανόν όχι, ανάλογα με τα συνδυασμό αποτελεσμάτων, να έχουμε πιθανότητες να περάσουμε στην επόμενη φάση, που είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό και ευχάριστο. Αν υπολογίσουμε ότι γίνεται μέσα από την προσπάθειά μας να έχουμε διάδοχη κατάσταση στην Αγία Φουρνιά, την ικανότατη Αγία Φουρνιά που έδωσε πολλά στην Εθνική, μέσω αυτής της διαδικασίας ήρθαν και τα αποτελέσματα και περιμένουμε και τον κόσμο να μας στηρίξει εδώ στο Άγιο Δομήτριο, το νέο μας σπίτι, για να μπορέσουμε να πάρουμε ακόμα μια νίκη, να το κάνουμε 3-1 και να πάμε στην επόμενη φάση. Γνωρίζω ότι η Κυριακή 1η Ιουλίου σίγουρα θα υπάρχει, ο περισσότερος κόσμος θα είναι για διακοπές, θα είναι στη θάλασσα. Οι της Λευκοσίας φαντάζομαι θα πρέπει να γυρίσουν, εφόσον θα γυρίσουν και εφόσον ο Άγιος Δομήτριος είναι μια πασκετική περιοχή ανέκαθεν, πιστεύω θα μας στηρίξει ο κόσμος. Ένα κάλεσμα μπορούμε να κάνουμε σίγουρα εμείς από τώρα, ότι αξίζουν αυτά τα παιδιά να κλείσουν τον κύκλο αυτό με την υποστήριξη του κόσμου, που γέμισε ένα Ελευθερία τον Νοέμβριο με 5.000 κόσμο και ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Η Ομοσπονδία έκανε καταπληκτική δουλειά, από τον πρόεδρο μέχρι όλους τους ανθρώπους μέσα, και το γνωρίζω ότι έγινε υπερπροσπάθεια να γυρίσει σελίδα η ομάδα και να φτάσουμε στην επόμενη μέρα όπου θα γεμίσει το γήπεδο για την εθνική ομάδα. Τους ανταμείψαμε, νομίζω, με μια νίκη. Τα παιδιά δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό. Άρα αξίζουν να κλείσουν αυτό το κύκλο με ένα χειροκρότημα και μια ακόμα νίκη που θα μας φέρει πιο κοντά στην πρόκριση. Χωρίς τον κόσμο δεν μπορούμε, είναι δεδομένο. Οπότε τους περιμένουμε όλους, πασκετικούς και μη, φιλάθλους ομάδων και μη, άνθρωποι που αγαπάνε τον μπάσκετ, να έρθουν στον Άγιο Δομήτριο να στηρίξουν την προσπάθεια των παιδιών για το θετικό αποτέλεσμα.